Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον η εικόνα γιατί οι υποψήφοι Δημήτρη και Λένη έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά και κάνουν περιοδίε, το είπαμε και χθε. Ο Νίκο Ανδουλάκη σήμερα, αφού πήγε στο Εγάλιο, θα είναι στο πέραμα, να δει εκεί την τοπική οργάνωση. Κάνουν ουσιαστικά καμπάνια εκλογική εντό του κόμματο μαζεύοντα δυνάμει. Ε, Αμέσω μετά ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα πάει στην Λέσβο, θα συνεχίσει δηλαδή, θα γυρίσει όπως και οι υπόλοιποι. Ο Χάρης Δούκας εχθές έκανε το ξεκίνημά του από τον Δήμο τη Θεσσαλονίκη, όπου μάζεψε και εκείνο τον δικό του κόσμο. Έχουμε και δήλωση του Δημάρχου της Αθήνας βγαίνοντας από την συγκεκριμένη εκδήλωση Παύλα Μάζεμα. Και έχω να σας πω επίσης και ένα ενδιαφέρον στοιχείο για το ποιοι ήταν εκεί στη Θεσσαλονίκη δίπλα στον Δήμαρχο της Αθήνας και υποψήφιο πρόεδρο του Πασόκ γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Και θα σας πω και το οξύμορο είχε και χρώμα Αν Ανδρέα Λοβέρδου. Ah. Στο μάζεμα του Δούκα υπήρχε και ένα χρώμα Λοβέρδου. Θα σα πω ποιο ήταν εκεί και τι διεργασίε γίνονται. Η διαδικασία τη επανεκκίνηση του Πασόκ για να μπορέσουμε να ξανακάνουμε το Πασόκ την ψυχή τη Δημοκρατική Παράταξη που θα μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα σε επόμενε εθνικέ εκλογέ. Λοιπόν, ανοίξτε μου λίγο, αν μπορείτε το σοτ, το βιντεάκι με τον κύριο Δούκα, να μου δείξουμε λίγο την εικόνα, να σας πω κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί θα καταλάβει κανείς τις ανθρωπογεωγραφίες που δημιουργούνται τώρα στο Πασό και τα σλατόπεδα που διαρθρώνονται εν ώψη της τελικής ευθείας της μάχης. Δίπλα στον κύριο Δούκα βρίσκεται ο κύριος με ο κύριος Σαουλίδης. Ο κύριος Σαουλίδης ήταν από τα πιο ισχυρά οργανωτικά χαρτιά και πολιτικά του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έχουμε μετακίνηση ενό τελέχου του κυρίου Ανδρουλάκη στο πλευρό του κυρίου Δούκα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε δηλαδή ποιοι μετακινούνται προ ποια πλευρά. Ένα αυτό. Α, το δεύτερο στοιχείο είναι που σα είπα ότι υπήρχε και μια απόχρωση Λοβέρδου εχθέ και εντάξει, προφανώ δεν έκανε με τον Ανδρέα Λοβέρδου, έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Αρβανιτίδη. Ο πρώην βουλευτή του Πασόκ στη Β' Θεσσαλονίκη, ο οποίο ήταν διευθυντή του κόμματο του Ανδρέα Λοβέρδου στι ευρωεκλογέ, ο κύριο Αρβανιτίδη, ήταν βουλευτή τη Β' Θεσσαλονίκη, ήταν στο που έκανε ο Χάρη Δούκα. Ε, νο νομίζω ότι υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη στον πασοκικό yeah. χώρο. Έχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πάνε με ποιου. Όσο περνάει ο καιρό, θα βλέπουμε όλο και περισσότερα στελέχη να ανοίγουν τα χαρτιά του και να λένε ουσιαστικά ποιον στηρίζουν. Και επειδή παρακολουθώ όλε τι φωτογραφίε, τα βίντεο για να καταλάβω ποιο είναι με ποιον, είδα και κάτι άλλο το οποίο είχε ενδιαφέρον. Σήμερα έχει επίση ο κύριο Χάρη Δούκα μια συνάντηση η οποία αφορούσε και τα μισθολογικά των δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου της Αθήνας. Ναι. Συγγνώμη ζητώ, γιατί δεν είχα το ακουστικό μου. Ωραία, τώρα ακούω. Λοιπόν, ε, είχαμε τα μισθολογικά του Δήμου της Αθήνας. Στα μισθολογικά του Δήμου της Αθήνας, στο τραπέζι αυτό, βρέθηκε mm. η κυρία Τόνια Αντωνίου. Η κυρία Τόνια Αντωνίου, πέρα από πρώην βουλευτής του Πασόκ... Τι τα μισθολογικά του Δήμου της Αθήνας. Συνάντησε δημοτικού υπαλλήλου. Α. Δήμαρχο είναι. Έκανα μια συζήτηση, έγινε και μια τοποθέτηση του Δημάρχου ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ακόμα περισσότερο και στο πλευρό του ήταν και η κυρία Τόνια Αντωνίου. Ωραία. Η κυρία Τόνια Αντωνίου, πέρα από πρώην βουλευτή του Πασόκ, στήριξε στι τελευταίε ευρωεκλογέ ανοιχτά και με όλη τη δυναμική τον κύριο Νίκο Παπανδρέου. είναι Παπανδρική. Νίκο το... Παπανδρέου. Από πάνω. Τι θέλω να πω, γιατί <laughs> τα παρατηρώ όλα αυτά και κάθομαι και κοιτάω και την τελευταία φωτογραφία και το τελευταίο βίντεο, γιατί έτσι βγαίνει το ρεπορτάζ. Το λέω αυτό γιατί αν η Τόνια Αντωνίου είναι δίπλα στο Χαριδούκα, η λογική λέει ότι θα είναι και ο Νίκο Παπανδρέου. Ναι. Γιατί μιλάμε για μία από τι πιο στενέ συνεργάτητε του Νίκου Παπανδρέου. Σωστή. Άρα έχει αρχίσει σιγά σιγά και βλέποντα αυτέ τι εκδηλώσει που κάνουν οι υποψήφοι για το Πασόκ και φαίνεται η εικόνα για το ποιοι πάνε με ποιου. Ναι, αλλά υπάρχει και άλλο Παπανδρικό υποψήφιο, ο κ. Γερουλάνο. Αλλά ο Χάρη Λούκα δεν είναι παπανδρεϊκό υποψήφιο. Αυτό... Μπορεί να έχει και τέτοιου ναι, από ναι, το περιβάλλον στο πλευρό του. Δεν είναι παπανδρεϊκό υποψήφιο, άρα οι παπανδρεϊκοί Α, θα μοιραστούν. Εντάξει, παπανδρεϊκό υποψήφιο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει δώσει ο Γιώργο Παπανδρέου χρήσμα σε κάποιον. Ο Παύλο Γερουλάνο. Μα ήταν υπουργό του. Υπουργό του ήταν. Ο κύριο Γερουλάνο είναι εδώ και πολλά χρόνια σε μια εντελώ αυτόνομη πορεία από τον Γιώργο Παπανδρέου. Το αλλά χωρί. Είναι πιο κοντά. Στον Γιώργο. Άλλο λέω. Εγώ ξαναλέω ότι ο Γιώργος Παναδρέου δεν έχει δώσει στήριξη δεν σε κανέναν. Δεν είπα ότι έχει δώσει. Δεν πρόκειται να δώσει στήριξη σε κανέναν. Συμπρολογικό είναι Και ε, απλά τα στελέχη τη. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δώσει. Ναι, δεν θα δώσει κανένα. καμία στήριξη. Εντάξει. Και είναι λογικό να μην δώσει γιατί είναι πρώην ε, πρωθυπουργό, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Προφανώ δεν θα το κάνει αυτό. Όπω συνηθίζεται άλλωστε και στου ε, προέδρου όταν υπάρχουν ε, εσωκομματικέ εκλογέ. Αλλά ξαναλέω ότι όσο περνάει ο καιρό και όσο πιο πολλέ εκδηλώσει γίνονται, θα βλέπουμε και ποιοι πάνε με ποιου. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η εικόνα. Και βέβαια μέσα σε αυτά είναι και ο Παύλο Γερουλάνο που προετοιμάζει το, το, τη δική του καμπάνια. Για Άννα Διαμαντοπούλου, να σα πω ότι έχω την εικόνα ότι ήταν στο εξωτερικό, ήταν στη Μαδρίτη συγκεκριμένα. Ε, έμαθα σήμερα ότι πολλά στελέχη από αυτό που λέγεται εξυγχρονιστικό Πασόκ καλούσαν διαρκώ την κυρία Διαμαντοπούλου. Ε, έχουν στείλει αρκετά μηνύματα και όσο αυξάνονται αυτά τα στελέχη, τόσο περισσότερο ζεσταίνεται και η ίδια η κυρία Διαμαντοπούλου στο να κατέβει. Η δική μου εικόνα από τα τηλεφωνήματα που μαθαίνω ότι έχει, από το κλίμα που επικρατεί και από του ανθρώπου που κινούνται γύρω τη είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να κατέβει. Και σήμερα που μιλάμε, κλείνω και εγώ να πω στο ρεπορτάζ μου ότι θεωρώ πλέον πιο πιθανό το σενάριο συμφωνώ. η κυρία Διαματοπούλου να είναι υποψήφια. Συμφωνώ και εγώ. Εγώ έχω μιλήσει με την κυρία Διαματοπούλου το προηγούμενο διάστημα. Και εγώ έχω μιλήσει. Δηλαδή, ε, λες να ναι, 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 ξέρω ότι είναι στη Μαδρίτη χωρί να έχω Μα Ξέρω ότι έχει μιλήσει. Εσένα το ρεπορτάζ σου. Ναι, όχι, το, ναι, το, το λέω όμω. Απλά είναι φίλη το... με κυρία πείτε, Διαματοπούλου. Πείτε, πείτε, λοιπόν, το λέω όμω. Το λέω όμω για να πω τι. Γιατί δεν αναφέρω την επικοινωνία. Το λέω γιατί. Δεν υπάρχει απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου σε κανένα δημοσιογράφο, ούτε σε εμά θα κατέβω. Προφανώς. Όμως υπάρχει ένα κλίμα, και εγώ αλήθεια. μαθαίνω τις επικοινωνίες που γίνονται. Η ανθρωπογεωγραφία του αυτού που λέγονταν ή λέγεται εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και ένα μέλο μεγάλο και ντρόμπς ψηφοφόρων οι οποίοι είχαν να προέρχονται προέρχοντα από αυτό το χώρο έχουν οργανώσει ξανά τα δίκτυά του και την πιέζουν ουσιαστικά να κατέβουν να, ξέρεις... να κατέβω να ξ... εγώ, να, κα... να καταλάβω μισό, μισό, εγώ τώρα. Ο... Ελένη, Να ξέρεις ποιος... ότι έχω ένα κοινό με την κυρία Διαμαντοπούλου. Πετάμε και οι δύο ντρόν. Λοιπόν, λοιπόν, το δικό σου το εγώ που δεν έχω να μάθω τι γίνεται. Πετάει και πετάει Ψή, ε, ε, ας πούμε, του. Από τα γνωστά στελέχη του Πασόκ, ποιοι τη στηρίζουν, για να καταλαβαίνουμε και ε, εμεί. Δεν έχει, ακόμα δεν Κάτσε, δεν λένε. Κάτσε. Μισό λεπτό. Δεν έχει κατέβει καν. Πώ θα ξέρουμε ποιο τη στηρίζει. Επειδή μου αυτοί που λε ότι τη τι, τι, λένε. Ξέρω πρόσωπα. Και είναι παλιά πρόσωπα που, αυτοί που αυτή τη στιγμή κινούνται. Ήταν στο πλευρό του Κώστα Σιμίτη. Κάποιοι. Ναι, άλλοι, στο παλιά πλευρό, Άλλοι πονάδα. στο πλευρό του Βαγγέλη Βενιζέλου. Στο ναι. παρελθόν δεν ταυτίζονται με τα συγκεκριμένα ναι, πρόσωπα. Ούτε ναι. του βάζουν εκείνοι να το κάνουν. Ξέρω απλά που πρόσκυνται κάποια από τα βασικά πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά πιέζουν την κυρία Διαμαντοπούλου να κατέβει. Άλυστα. Αρκετοί εξ αυτών είναι στο Πασόκ, έχουν μείνει ψηφοφόροι του Πασόκ. Άλλοι από αυτού είχαν αυρανοποιηθεί, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία από το χώρο αυτού του κέντρου, ο οποίο μετακινήθηκε. Υπάρχει λοιπόν μια κινητικότητα. Τώρα, υπάρχουν και βουλευτέ του Πασόκ που μπορεί να του δούμε. Εγώ κάνω έτσι. Μια πρόβλεψη στο μέλλον να είναι με την κυρία Διαματοπούλου. Για παράδειγμα, η κυρία Λιακούλη, η οποία δεν έχει πάρει θέση και ούτε θα τη δώσω εγώ θέση, δεν κάνω ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. ικάζω ότι μπορεί να δει και... με ενδιαφέρον την υποψηφιότητα τη κυρία Διαματοπούλ, αν και όταν κατέβει, διότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ των δύο. Δεν είναι κρυφό. Η κυρία Λιακούλη έχει μια πολύ καλή σχέση με την Ανδιαμαντοπούλου. Άρα θέλω να πω ότι αν κατέβει. Αυτό λέω: αν κατέβει. Αν κατέβει, θα δούμε λοιπόν και στην κοινοβουλευτική ομάδα, τι δυναμικέ μετράει η κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτό που θέλω έτσι, να την κρατήσουμε είναι ότι πάει, είναι ζεστή. Το εγώ τη βλέπω ζεστή πάντω. Δηλαδή, θα είναι 8 υποψηφιότητε. Δεν το λέω για την κυρία Διαμαντοπούλου, τώρα το λέω συνολικά. Ε. Ναι. Ε, θα είναι 8 υποψηφιότητε. Καλά, 8 δεν θα είναι, γιατί εγώ ποντάρω ότι δεν θα φτάσουν στην κάλπη και οι 7 από του. Ε, δεν θέλω να πω τώρα ποιο δεν θα φτάσει, νομίζω είναι αυτονόητο. Ε, είναι 7 δηλωμένοι. 5.000 υπογραφέ, 45 υπογραφέ μελών τη σχετική επιτροπή. Εγώ δεν θεωρώ θα βρουν και οι 7. Και οι 7. δεν θα ε. βρουν. Ε, ε, Ούτε. Εάν. Οι 6. Δεν δε θέλω βρουν. να φωτογραφήσω κάποιον για να τον αδικήσω, οι 6. Θα βρουν. Οι 6. Θα βρουν. Ε. Ο 7ο. Όμως ή 7η. Και αν μπει και η κυρία Διαμαντοπούλου, θα βρει. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε στι 7. Καλά, η κυρία Διαμαντοπούλου θα, δε, θα δε, βρει. απλά δεν δε θέλω, αυτό, δεν θέλω αυτή τη στιγμή, επειδή οι άνθρωποι έχουν. Είμαστε, και συναισθηματικά άρα... το καταλαβαίνω την αγωνία του κάνουν μια καμπάνια. Δεν θέλω να δικήσουν Δεν θεωρώ ότι οι 7 τη έχουν. Είναι πάρα πολλέ, αυτό λέω. Θα είναι 7 με την Άννα Διαμαντοπούλου. Ναι. Αυτό λέω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ένα από του 7. Δεν έχει με τίποτα τον αριθμό υπογραφών που απαιτείται. Δεν θα Αλλά τον προσδιορίσω γιατί σέβομαι το η ανθρώπινο στοιχείο. και έχει ε, και, ε, τις υπογραφές και είναι 7... Πάλι δεν είναι επίσης, πάρα πολύ. Επίσης, όχι, δεν είναι πάρα πολύ. Ε, αυτό λέω, α, έχει δοθεί μια τέτοια εικόνα, θα έλεγα και με ευθύνη του Πασόκ, διότι όλες τις τελευταίες εκλογές και όταν ήταν η αείμνη στη φόφη ναι. λίγο πριν το θάνατό της, προφανώ και εκείνη δεν γνώριζε ότι δεν θα καταφέρει και ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μάχη, γιατί είχε κερδίσει άπειρε μάχε, όπω γνωρίζει πολύ καλά και εσύ, Ελένη, και ο Δημήτρη. Λοιπόν, ήταν 7. Αν ζούσε δηλαδή η στη φόβη έφτανε στι κάλπε με το χάρη Καστανίδη και τον Νίκο Ανδουλάκη, τότε θα είχαμε 7 υποψήφιου. Τι θέλω να πω. Ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται περί 7 υποψηφιωτήτων στο Πασόκ. Εμένα που έχω καλύψει όλε τι εκλογέ μου φαίνεται το ξύμο, γιατί το Πασόκ πάντα είχε ένα πλήθο μεγάλο υποψήφιων. Αλλά δεν κατέληγαν όλοι μέχρι το τέρμα. Ναι. Πρώτον. Και δεύτερον, κάποιοι άλλοι, για να τα πούμε τα πράγματα πώ είναι πολιτική, είναι εκείνο σπορ, και έχει κάποια στοιχεία κινησμού, έκαναν και deal. Έκαναν και deal με του ισχυρού και ήξερε εξ αρχή ότι αυτό θα κατέβει, θα μαζέψει ένα ποσοστό και θα πάει να το πασάρει στο δεύτερο γύρο. Ο... Ε, όλα αυτά ισχύουν και σήμερα. Σαφώ. Και τι προηγούμενε φορέ δεν ήταν όλοι τόσο δυνατοί υποψήφοι. Τώρα όλοι οι υποψήφοι είναι σοβαροί. Ναι, γι' αυτό είναι. Ε, και το... Είναι Καλά, σοβαροί. και την τελευταία Έχουνε... φορά ήταν. Ε... Αλλά τώρα είναι όλοι από το Πασόκ. Έχουν ερίσματα στον κομματικό μηχανισμό. Έχουν μια πορεία στο Πασόκ. Δεν ήρθαν χθε ούτε προχθέ.